Έχουμε δίπλα μας τον Ιωάννη Γιαννάρα. Γιάννη, δύσκολο παιχνίδι σήμερα τη ομάδα σας. Ξέφυγε το σκορ. Ξέρατε όμως ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Τι δεν πήγε καλά σήμερα και δεν μπορέσατε να διεκδικήσετε μέχρι τέλους απέναντι στον Κεραυνό? Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ούτε μισή δικαιολογία. Χάσαμε το μάτς με αρκετά μεγάλη διαφορά για τέτοιο ντέρμπι που έπρεπε να είναι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχουμε άλλο ένα μάτς στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να βάλουμε τα μυαλά μας κάτω για να το βάλουμε δουλειά. Εσείς ως ομάδα που έχει περάσει τώρα την αλλαγή του προπονητή και έχετε αρκετό δρόμο μπροστά σας, πώς βλέπεις την συνέχεια για τον ΑΠΟΕΛ και θα δούμε τον ΑΠΟΕΛ να είναι βελτιωμένο στη συνέχεια της σεζόν? Σίγουρα είναι μια τεράστια αλλαγή, κυρίως στην ψυχολογία. Από εκεί και πέρα, ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του αρχές, τις οποίες πρέπει πρώτα να δουλέψουμε. Και ο κότσο Παπαδόπουλος είναι εδώ μόνο μία μισή εβδομάδα, οπότε δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έπρεπε να φανούμε καλύτεροι σε αυτόν τον αγώνα. Από αυτά, από εκεί και πέρα, να μάθουμε τις αρχές του νέου κότσου, να δουλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Γιάννη, ευχαριστώ.